Γεια σα και καλώ ήρθατε στα Crypto νέα. σήμερα 11 Δεκάτου 2023 και τα κορυφαία νέα για Crypto είναι τα εξή. Και εμεί ξεκινήσουμε τυπικά από τι απάτε μα. Καθώ στο Hong Kong υπάρχουν απαταιώνε που προσποιούνται ότι είναι η Binance, με αποτέλεσμα όποιο χρήστη πάει να συνδεθεί στην Binance να πέφτει θύμα phishing. Και μέχρι στιγμή δυστυχώ έχουν κλαπεί 405.000 δολάρια από διάφορου ανθρώπου που ξεγελάστηκαν. Στον τόσο σημείο να πούμε ότι οι λογαριασμοί phishing με ιστοσελίδε από διάφορα ανταλλακτήρια κρυπτογράφηση είναι αρκετά συχνέ στην κρυπτοαγορά και ένα από του πιο πιο εύκολου και γρήγορου τρόπου για να ελέγξετε ότι μάλλον είμαστε στη σωστή ιστοσελίδα είναι να ελέγξετε το URL τη ιστοσελίδα. Αυτό το μεγάλο πράγμα που βλέπετε πάνω από την οθόνη σα που είναι ο σύνδεσμο. Θα δείτε ότι αριστερά-αριστερά υπάρχει μια κλειδαριά. Αν το site έχει αυτή την κλειδαριά, κατά πάσα πιθανότητα είναι ασφαλέ για χρήση. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό που πρέπει να κοιτάμε. Και μια που έπιασα στο στόμα μου την Binance, θα συνεχίσουμε με το Κογκρέσο τη Βραζιλία που θέλει να κατηγορήσει τον κύριο CZ και τρία τοπικά στελέχη τη Binance για απάτη και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Γενικότερα υπάρχει μια έκθεση 500 σελίδων, που αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση με επίκεντρο συστήματα χρηματοπιστωτικών πυραμίδων στη Βραζιλία, που αυτή η έκθεση ουσιαστικά λέει ότι η Binance καταρχά λειτουργούσε χωρί επαρκή εξουσιοδότηση στη Βραζιλία και πουλούσε προϊόντα κρύπτο χωρί επαρκή εξουσιοδότηση. Και επιπροσθέτω κατηγορεί τον κύριο Σιζή και τα τρία στελέχη, όπω είπαμε, για διάφορε οικονομικέ παραβάσει. Να πούμε στο σημείο ότι το Κογκρέσο τη Βραζιλία δεν έχει θέση σε ακόμα κατηγορίε στον κύριο Σιζή και στα στελέχη. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που ακούγεται ότι θέλει να κάνει. Και να πούμε φυσικά ότι η Binance έχει απαντήσει και λέει ότι θα συνεργαστεί με τι αρχέ για το οτιδήποτε και εννοείται ότι αρνείται πλήρω αυτέ τι κατηγορίε που γράφει μέσα η έκθεση. Λέει ότι είναι πλήρω αθώα. Και εμεί θα συνεχίσουμε και θα πάμε στη Βρετανία, που όπω σα είχα πει στα προηγούμενα επεισόδια, η Binance έχει ένα συνεργάτη στη Βρετανία με αποτέλεσμα να μπορεί να λειτουργεί κάπω στη Βρετανία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι οι τελευταίε εξελίξει δεν το επιβεβαιώνουν αυτό. Καθώ, όπω είχαμε πει, η Binance είχε συνεργαστεί με την Rebuilding Society, με αποτέλεσμα αυτή να είναι τώρα η εταιρεία που θα συνεργάζεται η Binance για να παρέχει τα κρύπτο τη στην αγορά και να παίρνει έγκριση ουσιαστικά για διάφορε οικονομικέ προωθήσει που θέλει να κάνει στα κρύπτο τη. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την αρχή Οικονομική συμπεριφορά τη Αγγλία λέει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που συνεργάζεται η Binance δεν είναι έγκυρη για να παρέχει οποιαδήποτε πιστοποίηση για τι διάφορε οικονομικέ προωθήσει κρυπτο που θέλει να κάνει η Binance. Επίση, λέει στην εταιρεία να αποσύρει τυχόν υπάρχουσε εγκρίσει, που αυτό υποδηλώνει ότι η Binance πλέον μάλλον δεν έχει συνεργάτη στο Ηνωμένο άρα δεν μπορεί να βρίσκεται και εκεί πέρα και να συνεχίσει να προσφέρει τα προϊόντα τη. Σε αυτό να πούμε ότι η Binance θα πρέπει απλά να βρει νέο συνεργάτη και μπορεί να κοιτάξει ο συνεργάτη που αν βρει και και η Ωμικρον ΚΑΠΑ 6 και ίσω να συνεργαστεί με αυτού. Εμεί για το τελευταίο νέο μα για την Binance θα πάμε τη μάχη του Ισραήλ με τη Χαμά. Την γνωστή αυτή η μάχη που έχει συγκλονίσει την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι η Binance έχει παγώσει λογαριασμού τη Χαμά μετά από αίτημα του Ισραήλ. Από ό,τι φαίνεται, η Χαμά χρησιμοποιούσε την Binance και του λογαριασμού τη μέσα στην Binance ώστε να παίρνει κρύπτο υπό μορφή δωρεών. Με αποτέλεσμα χρησιμοποιεί αυτά τα κρύπτο για τι δραστηριότητέ τη. Το Ισραήλ το έχει μάθει αυτό, όπω καταλαβαίνετε, γι' αυτό το λόγο Ζήτησε από την Binance να βρει και να παγώσει του συγκεκριμένου λογαριασμού. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε στο το σημείο ότι η Χαμά από το Φεβρουάριο του 2019 έχει κάνει έκκληση για δωρεέ κρυπτο για να αποφύγει τι διεθνεί κυρώσει. Ενώ από το 2021, σύμφωνα με έρευνε που έχουν γίνει, το Ισραήλ έχει ζητήσει από την Binance να παγώσει πάνω από 190 λογαριασμού που σχετίζονται με τη Χαμά και τι δραστηριότητέ τη. Και από την Binance θα πάμε στην Αλαμίδα, την αδελφική εταιρεία τη FTX, η οποία σύμφωνα με τον επικεφαλή προϊόντων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τη Coinbase, τον κύριο Κόνορ Γκρόγκαν, λέει ότι η Αλαμίντα κατέχει το 47% του Minding Tether Supply, το οποίο ανέρχεται σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια και κόπηκε μεταξύ 2014 και 2021, σύμφωνα με έρευνα που έχει κάνει ο ίδιο από τα δημόσια πορτοφόλια. Να πούμε ότι γενικότερα συζητάμε συνέχεια για την FTX και ποια κρυπτο και χρήματα θα πουλήσει. παρόλα αυτά, ξεχνάμε ότι η Αλαμίντα είναι και αυτή μια μεγάλη εταιρεία και πρέπει να δούμε τα δικά τη χρήματα, τι ακριβώ θα γίνουν και πώ ακριβώ θα χρησιμοποιηθούν. Παρ' όλα αυτά είναι λίγο ανησυχητικό αυτό για το Tether, όπω καταλαβαίνετε. Εμεί θα συνεχίσουμε και θα πάμε και στο Pitch Stamp, το οποίο μα ανακοινώνει ότι θα αποχωρήσει από τον Καναδά. Συγκεκριμένα θα αποχωρήσει στι 8 Ιανουαρίου. Οπότε, όσοι με βλέπετε από τον Καναδά και το χρησιμοποιείτε, παρακαλώ μέχρι τότε να έχετε κλείσει του λογαριασμού σα και το βασικότερο να έχετε αποσύρει τα κρύπτο σα μέσα από αυτό το ανταλλακτήριο. Η λόγια για την αποχώρησή του φαίνεται να είναι το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει θέσει ο Καναδά για τα κρύπτο. Και εμεί θα περάσουμε και στα κρύπτο μα και θα περάσουμε στο Bitcoin Lightning Network συγκεκριμένα, το οποίο μέσα σε δύο χρόνια έχει εκτιναχθεί 1200%. Πιο συγκεκριμένα, όπω βλέπετε, τα transaction από εκεί πέρα που ήταν τον Αύγουστο του 2021 στα 500 χιλιάρικα έχουν εκτοξευτεί τον Αύγουστο του 2023 στα 6,6 εκατομμύρια. Και τα χρήματα που διακινούνται μέσα από αυτό το δίκτυο, τον Αύγουστο του 2021 ήταν στα 12 εκατομμύρια δολάρια και έχουν εκτοξευτεί στα 78 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα Bitcoin που διακινήθηκαν ήταν τον Αύγουστο του 2021 στα 303 Bitcoin ενώ τώρα έχουν φτάσει στα 2.950 bitcoin. Εξαιρετικά νέα για το Lightning Network και για το bitcoin που φαίνεται ότι χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται χάρη αυτό το δίκτυο. Είμαι σε το τελευταίο νέο τη ημέρα μα. Θα πάμε στην Amazon που η Amazon συνεργάζεται με τον Immutable. Το Immutable έχει συνεργαστεί ουσιαστικά με την Amazon όπω ήδη είπα, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ουσιαστικά βίντεο παιχνίδια πάνω στο blockchain και να πούμε ότι ενδέχεται να πάρει χρηματοδότηση έω και 100.000 δολαρίων για να το πετύχει αυτό. Εξαιρετικά νέα για το Immutable, όπω καταλαβαίνετε. Όχι μόνο για τη χρηματοδότηση, αλλά και για αυτή την πολύ μεγάλη συνεργασία. Και μέσα περάσουμε στην κρυπτοαγορά, η οποία είναι πάρα πολύ πτωτική. Όπω βλέπετε, με το bitcoin είναι έτοιμο να χάσει το support μα στι 27.000 δολάρια. Οι κύριοι λόγοι είναι όλα τα τελευταία γεγονότα που βλέπουμε ότι γίνονται με τον πόλεμο. Όπω τουλάχιστον κατανοώ εγώ αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, ξέρουμε ότι το επόμενο support μα βρίσκεται στι 25.000 δολάρια. Και είναι αρκετά ισχυρό τουλάχιστον από ό,τι έχουν δείξει οι τελευταίε μέρε. Και αυτά είναι τα κορυφαία. Νέα για Κρυπτο, σήμερα 11 Δεκάτου 2023. Να συναγκηνώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που μιγήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση είναι από τελεπενδυτική συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφήτε στο κανάλι αυτά, αλλά και ένα σχόλιο. Τα σχόλια μπορούν να παρήθουν. Στο τέλο του επεισοδίου, να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.